Ο κορονοϊός έφερε δημοσιονομική χαλάρωση στην Ευρωζώνη με αναστολή σειράς κανόνων, όπως θα μας πει από τις Βρυξέλλες η ανταποκριτριά μας η Μαρία Ψαρά. Όμως φαίνεται ότι ο Ευρωπαϊκός Βορράς, Μαρία, ξαναχτυπά και ζητεί επιστροφή σε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για όσες χώρες συνεχίζουν τα επιδόματα λόγω πανδημίας. Ακριβώς, Νίκη. Το τέταρτο κύμα της πανδημίας λόγω μετάλλαξης Δέλτα ανησυχεί πάρα πολύ την Ευρώπη. Χώρες από το Βορρά φοβούνται ότι πολλά κράτη-μέλη θα αντιμετωπίσουν ένα ενδεχόμενο νέο κύμα πανδημίας με επιδοματική πολιτική. Προκειμένου λοιπόν να το αποτρέψουν αυτό, Νίκη, κυρίως οι τσιγκούνιδες στο Βορρά αναμένεται να θέσουν ζήτημα και αναμένεται να το θέσουν τη Δευτέρα στο Eurogroup. Αν μια χώρα χρειαστεί περαιτέρω δάνεια, να τα πάρει μέσω Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Δηλαδή, με μνημόνια. Να υπογράψει μνημόνιο. Ακριβώς. Πίσω από αυτή τη λογική το επιχείρημα είναι ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το εμβόλιο, οπότε δεν θα πάμε σε μαζικά lockdown, σε συνολικά μέτρα, οπότε δεν θα υπάρχουν κλειστές επιχειρήσεις, δεν χρειάζονται μέτρα στήριξής τους και των εργαζομένων. Πάντως, Νίκη, να σου πω ότι η Ελλάδα ποντάρει πάρα πολύ στον τουρισμό, όπως όλοι ξέρουμε. Έχουμε και κάποια καλά νέα από τη Βρετανία, επιτέλους, να το δούμε στην πράξη. Έχουμε επιτέλους νέα καλά νέα από τη Βρετανία. Στις 19 Ιουλίου ανοίγουν ξανά τα ταξίδια, όπως είπε ο Υπουργός Μεταφορών. Επισήμως τελειώνει η καραντίνα για όσους ταξιδιώτες επιστρέφουν από πορτοκαλί χώρες. Πορτοκαλί είναι και η Ελλάδα, θυμίζω, για το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει μια προϋπόθεση να είναι εμβολιασμένοι οι ταξιδιώτες και να έχουν περάσει 14 μέρες. Όμως, Νίκη, και εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος για την Ινδική μετάλλαξη, τη μετάλλαξη Δέλτα, ότι αν οι χώρες κοκκινήσουν ξανά, τότε και η καραντίνα θα επιστρέψει για τους ταξιδιώτες από αυτή τη χώρα.